Τα 45 χρόνια δράσης στο Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού συνηγορεί στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων. Νιώθεις ότι προσφέρεις, ότι σαν να έχεις, ρε παιδί μου, την ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή κάποιου, έστω για εκείνον το μισάωρο που είσαι και μαζί του, και τον το πράγμα είναι ανεκτήμητο. Είχαν έρθει κάποιοι φίλοι για εθελοντισμό εδώ και ενημερώσαμε ότι υπάρχει τόσο σύνδεσμο και ενθουσιάστηκα. Και είπα ότι θέλω να δοκιμάσω κι εγώ. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού δεν είναι απλά ένας σύνδεσμος φιλικός προς τους νέους. Οι νέοι αποτελούν τον πυρήνα του συνδέσμου. Έμαθα πράγματα τα οποία χρησιμεύσα μου στη ζωή μου. Οι νέοι θα μας πούν τι θέλουν, οι νέοι θα μας δώσουν τις προτεραιότητες, θα σχεδιάσουν πρόγραμμα, εμείς τους κατευθύνουμε. Είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, ως κομμάτι της αλλαγής που θέλουμε να φέρουμε στην κοινωνία για να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τους νέους, για να απολαμβάνουν τη ζωή τους. Οι νέες γενιές να μπορούν να έχουν κάτι το οποίο εμείς δεν είχαμε. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού προσφέρει από το 1971 υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και ειδικότερα της νεολαίας σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Η ομάδα νέων του Συνδέσμου κλείνει φέτος 20 χρόνια ζωής από την ίδρυσή της. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό και σε τοπικό επίπεδο συμμετέχει σε δράσεις και εκστρατείες ενημέρωσης. Το βραβείο «Οργάνωση της Χρονιάς» απονέμεται στον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού.